Λοιπόν, επιστρέψαμε. Γιώτα Αρχοντάκη είναι δίπλα μου, προκειμένου να δούμε μια χαρακτηριστική φωτογραφία, πρωτοβουλία του τμήματος τροχείας Αγίου Νικολάου. Ένα ξεχωριστό μήνυμα. Πού πάτε τέτοια ώρα και μιλάει και απαντάει ο Άγιος Βασίλης στα παιδιά όλου του κόσμου. Όλου βλέπουμε του κόσμου. Ότι έχει και το έγγραφο, το απαιτούμενο. Ναι. Διεθνούς. Οπότε... μετακίνησης. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει ακριβώς πρόβλημα για τον Άγιο Βασίλη. Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία και την ευχή τη νέα χρονιά να φανεί ξανά το χαμόγελο στα χείλη μας. Τροχέα Αγίου Νικολάου. Τα χαιρετίσματά μας και στον διοικητή, τον κύριο Πέτρο Ζερβάκη, ιδιαίτερα δραστήριος. Και να μην ξεχνάμε ότι οι αστυνομικοί γενικά, όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και όχι μόνο, έχουν επομιστεί ένα ειδικό δάρος. Βρίσκονται επιποδώς από το πρωί μέχρι το βράδυ, προκειμένου να τηρούνται όλα τα περιοριστικά μέτρα και φυσικά να επικρατεί η τάξη σε ολόκληρη την πόλη. Και μην ξεχνάμε ότι ένας αστυνομικός, πέρα από το ότι είναι αστυνομικός, είναι και άνθρωπος. Mm-hmm. Είναι και άνθρωπος. Και με αυτό το όμορφο μήνυμα, την όμορφη φωτογραφία με το ξεχωριστό μήνυμα το οποίο βγαίνει μέσα από τον αστυφύλακα, τον αστυνομικό και τον Άι Βασίλη, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το φινάλε της εκπομπής.